Γεια σα. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ επικίνδυνο ζήτημα στον πόλεμο τη Ουκρανία με τη Ρωσία και συγκεκριμένα για τι βόμβε διασπορά. Μία απόφαση που ελήφθη από την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με τον ίδιο τον πρόεδρο τον είπε τον κύριο Μπάιντεν, να αποσταλούν επικίνδυνου τύπου τέτοιε βόμβε στο Ουκρανικό μέτωπο, προφανώ στον Ουκρανικό στρατό. Να δούμε λίγο τι είναι αυτέ οι βόμβε διασπορά, τι σημαίνει αυτό για τη διένεξη και πού θα οδηγήσει αυτή η κλιμάκωση. Αν θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι μπορείτε να το κάνετε μέσω του Patreon πλέον όπου βρισκόμαστε στην ελόγω εφαρμογή. Ε, μπορείτε να μεταφερθείτε εκεί, θα βρείτε τους συνδέσμους από κάτω ε, στην περιγραφή του βίντεο και έχετε δύο τρόπους, δύο επίπεδα υποστήριξης του καναλιού έτσι ώστε και να βοηθήσετε στην, στο να συντηρηθεί το κανάλι και να παραμείνει ζωντανό, να βοηθήσετε στο να επεκταθεί, να δυναμώσει είτε υλικοτεχνικά να δυναμώσουμε το κανάλι με νέους ανθρώπους που θα μας βοηθήσουν στην παραγωγή αυτών των βίντεο και το κυριότερο να το διαφημίσουμε για να πάνε αυτά τα βίντεο αυτή η ε, θεώρηση πραγματικότητας αν θέλετε η ελεύθερη και όχι υποκινούμενη και υποκαθοδηγούμενη σε όλο και περισσότερους Έλληνες, σε όλους και περισσότερες Ελληνίδες. Αν μπορείτε να το κάνετε αυτό και έχετε δυνατότητα θα καλώ να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο Patreon, ο σύνδεσμος είναι κάτω στα σχόλια. Υπήρξε λοιπόν χθε μια ανακοίνωση από τον ίδιο τον πρόεδρο, τον Ιπα, τον Μπάιντεν, ο οποίο αποφάσισε να ενδώσει, όπω που δεν ήθελε ο Γιώργος ο Γιώργος Τζο, στο κάλεσμα των Ουκρανών για να τους παρέχει αυτού του είδους τις επικίνδυνες βόμβες διασποράς. Θα δούμε λίγο τι ακριβώς είναι αυτές οι βόμβες, να τις καταλάβουμε, πώς θα επηρεάσουν, αν θέλετε, τις ισορροπίες επί του πεδίου, που νομίζω είναι το μείζον εδώ, η πολιτική από πίσω, η πολιτική απόφαση και η οικονομική, διότι προφανώς, οι Αγγλοσάξονε δεν κάνουν τίποτα για την ε, Ουκρανία, δεν το κάνουν για το Ζελένσκι, δεν το κάνουν για το λαό τη Ουκρανία. Έχουν θυσιάσει άλλωστε τον λαό τη Ουκρανία στον πόλεμο του για να περιορίσουν και να περικυκλώσουν την... και να απομονώσουν την Ρωσία. Συνεχίζουν να το κάνουν. Αυτό σημαίνει αυτέ οι μορφέ μια περικύκλωση τη Ρωσία με παράλληλη θυσία των ε, Ουκρανικών ζωών στο βωμό τη προώθηση του αγγλοσαξονικού υπεραλιστικού ονείρου. Και βέβαια το οικονομικό κομμάτι τη υπόθεση. Τι κερδίζουν οι Αμερικανοί, για ποιο λόγο προχωρούν σε αυτή την απόφαση. Καταρχά, θα σα πω ότι είναι μια ε, αδιανόητη απόφαση, μια αδιανόητη κλιμάκωση. Έχουν καταδικάσει πολλοί και δυτικοί. Και Φανταστείτε πόσο ε, εκτίθεται ένα δυτικό ηγέτη ή και τα κανάλια που τον στηρίζουν, ε, τα εμετικού τύπου κανάλια που λένε ναι, να στείλουμε κι άλλε βόμβε, να στείλουμε κι άλλε. Να καταστρέψουμε κι άλλο κι άλλο κι άλλο, βομβαρδίστε, εξαφανίστε, εσωπεδώστε, γιατί αυτό θέλει η ελευθερία ή η δημοκρατία που ακούμε. Φανταστείτε λοιπόν πόσο ξετυλίζεται κάποιο ηγέτη όπω είναι ο Γεροτζό, όταν εμφανίζονται ε, μη κυβερνητικέ οργανώσει, μη κοιό δηλαδή τη Δύση, να καταδικάζουν όπω είναι η Amsterdam, Amnesty International, η Διεθνή Αμνηστία, η οποία είπε ότι αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο εγκληματικό και ότι θα οδηγήσει σε πάρα πολλά θύματα Ουκρανών. Να σε καταδικάζει, να σε υποτίθεται δυτικό και να έχει ε, 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 κρατήσει όλα τα αφηγήματα, να λένε όλοι οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί άλλων χωρών, βλέπε μισοτάκι, βλέπε δεν ξέρω εγώ τι, τα ψέματά σου, να είναι όλοι χοροδία να σε συγκοντάρουν στην ε, ε, εξαπάτηση του πλανήτη, και ξαφνικά να μην, να μην μπορούν να κάνουν διαφορετικά, τόσο προκλητική να είναι η αποφασή σου, που να σε καταγγέλουν οι ίδιε οι μη και όσου πληρώνονται από σένα. Διότι δεν γίνεται να, δεν μπορεί να κρυφτεί κανεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν πάμε στο επόμενο επίπεδο που θα είναι τα μαχητικά ροσκάφη ή για παράδειγμα τα πυρηνικά, δεν μπορεί να κρυφτεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί κανεί να πει: εντάξει, ο Γεροτζό, εντάξει, ψιλοζαλίζεται, ψιλοτά έχει χαμένα, ε, έδωσε και τα πυρηνικά, πάμε παρακάτω. Δεν γίνεται αυτό. Προφανώ είναι ένα, μια διανόητη κλιμάκωση. Να δούμε λίγο. Ε, λοιπόν, η, την Παρασκευή έγινε η επίσημη ε, ε, ομολογία αυτού του εγκλήματος, διότι δηλαδή, πριν αυτού πρόκειται, πίεζε για καιρό Ζελένς και ο Ζελέσ, ξέρετε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λέει δεν, καταρχάς δεν έχει σταματημό στο τι ζητάει. Είναι μια μαύρη τρύπα η Ουκρανία και ο ίδιο. Και ο ίδιο ίδιος είναι μια μαύρη τρύπα μαζί με το. Όχι Ουκρανία, το καθεστώ που έχει φτιάξει το Κίεβο. Πίεζε, πίεζε, πίεζε. Δεν λογαριάζει τίποτα. Θα δείτε πόσο επικίνδυνε είναι αυτέ οι συμβουλέ ποράς και παρόλα αυτά επέμενε να τι λάβει. Ε, λοιπόν, καταρχά υποτίθεται ότι η Ουκρανία αυτή τη στιγμή διεξάγουν μια αντεπίθεση κατά των Ρώσων. Ε, εντάξει. Και υποτίθεται ότι θα εκμεταλλεύονταν και την αποστασία του Πριγκόζιν. Όσο είδατε τον Πριγκόζιν, τόσο είδατε, όσο βλέπετε τον Πριγκόζιν ενό κάμερες, κάμερε και τα νέα του και την κατάσταση τη ζωή του, τόσο βλέπετε και την αντεπίθεση που κάνουν οι Ουκρανοί ε, να επιτυγχάνει. Ε, ποτίθετε, λοιπόν ότι σε αυτό το πλαίσιο, μάλλον ε, ασχέτω τι λέει ο χρήσιμο ηλίθιο που λέγεται Ζελέσκι, οι στρατηγοί του έχουν ομολογήσει πω δεν έχουν την ικανότητα να στηρίξουν αυτό το μέτωπο και πω άμεσα βοήθεια από τους δυτικου Δεν έχουν ούτε αποθέματα, ούτε έμψυχο και δεν έχουν πλέον και ηθικό. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Νομίζω ότι δεν θα αντέξει το χρόνο. Αυτή είναι η εκτίμηση μου αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η Ουκρανία να συνεχίσει να διεξάγει Αυτό τον πόλεμο. Πρέπει να πάμε σε, σε μια άλλη είδου αναβάθμιση του πολέμου για να μπορέσει να συνεχιστεί η Ουκρανία, να, να μπορέσει να συνεχιστεί α, η υποστήριξη τη Ουκρανία. Και εκεί πράγματα θα, θα, μιλά, θα μιλάμε για άλλα πράγματα. Ευελπιστώ ότι δεν θα πάμε εκεί. Λοιπόν, ο Τζέικ Σάλιβαν, ένα στιγμό εγκληματία, ένα τσιράκι εκεί των δημοκρατικών αυτή τη ομάδα πίσω από τι φαρμακευτικέ, τι πετρελοπαραγωγικέ εταιρείε, τι βιομηχανίε όπλων των Αμερικανών, είναι ένα από αυτού ο σύμβουλο Εθνική Ασφαλεία του, του uh, Biden. Ξέρετε, οι σύμβουλοι Εθνική Ασφαλεία έχουν την τάση σε οποιαδήποτε χώρα να είναι λαδιάριδε, να είναι προβληματικοί, να είναι με να εκπροσωπούν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα και να είναι άνθρωποι άκρος επικίνδυνοι. Είπε λοιπόν ότι συνειδητοποιούμε, ακούστε εδώ κλιματική, συνειδητοποιούμε ότι οι βόμβες διασποράς περιλαμβάνουν, δημιουργούν ένα κίνδυνο για ε, τις ε, για τους ε, πολίτες, για τον άμαχο πληθυσμό. Ε, ωστόσο, ε, ήταν αυτή μια απόφαση την οποία την είχαμε ε, παγώσει και μεταθέσει στο μέλλον για πάρα πολύ καιρό όσο μπορούσαμε να το, να το ε, ε, ακυρώσουμε να το μεταθέσουμε αυτή την απόφαση για το μέλλον το κάναμε δεν μπορούμε άλλο από ό,τι φαίνεται από το να το βάλουμε σε κίνδυνο τους, τους πολίτες της Ουκρανίας όπως ομολόγει ο ίδιος υπάρχει λέει ωστόσο ακούστε εδώ η δικαιολογία του τρελού, του, του ηλίθιου λες και απευθύνεται σε λες πολίτε. Αμερικανούς πολίτες αλλά λέει Προφανώ απευθύνεται και σε Αμερικανού πολίτε, αλλά τον ακούνε και άλλοι. Ωστόσο, λέει, υπάρχει ένα τεράστιο. Πέρα από τον κίνδυνο που εμεί θέτουμε, ουσιαστικά του θέτουμε σε κίνδυνο του Ουκρανού πολίτε, υπάρχει παράλληλα, λέει η λογική του παραλόγου, υπάρχει και ένα τεράστιο τεράστιος κίνδυνο τους, για του ανθρώπου, τον άμαχο πληθυσμό τη Ουκρανία, από τα ρωσικά στρατεύματα και τα άρματα, τα οποία έχουν ε, πάρει αρκετέ θέσει ουκρανικέ και καταλαμβάνουν όλο και περισσότερο ουκρανικέ περιοχέ και α, καθυποτάζουν όλο και περισσότερα όλο και περισσότερο του πολίτες της Ουκρανίας. Καταρχάς αυτό είναι μια ομολογία με την οποία θα έπρεπε κανονικά να το ράψει, να πα σπίτι σου, να πει στο γεροτζό να το σκουντίξει αρχικά, να πει ξύπνα και να πει εδώ ε, με αυτά που είπα, είπα την αλήθεια. Έχουν οι Ρώσοι ε, κλιμακώνουν το τι καταλαμβάνουν, όπω εσύ λε, τι θέσει τη την Ουκρανική περιοχή και την καθυποτάζουν λαό, τον κόσμο, πρέπει να σταματήσουμε τον πόλεμο. Όχι να συνεχίσουμε τον πόλεμο. Από στιγμή που οι άλλοι, οι αντίπαλοι μα κάνουν όλα αυτά που λέτε. Αν υποτίθεται ότι σα νοιάζει η Ουκρανία, προφανώ και δεν σα νοιάζει. Εδώ λέτε ότι, ότι έχουν ε, ε, περάσει, πέσει ένα οδοστρωτήρα πάνω από το Ουκρανικό λαό και εμεί συνεχίζουμε και του στηρίζουμε. Αυτή είναι, το, αυτή είναι η λογική σα. Και άκου τώρα εδώ λογική. Ο φωστήρα, ε, ο άνθρωπο με τον γλώμπο που ξαφνικά άναψε στο, στο κεφάλι του. Επειδή διεξάγεται ο πόλεμο και επειδή υπάρχει κίνδυνο για τον όμορφο πληθυσμό λόγω του πολέμου, α, ε, α, του, ε, ε, οι Ρώσοι να διεξάγουν ουσιαστικά εγκλήματα κατά των πολιτών, σε, επειδή υπάρχει αυτό ο κίνδυνο, εμεί θα, θα στείλουμε όπλα στου Ουκρανού που μπορούν οι ίδιοι. Δεν χρειάζεται να βάλουμε του Ρώσου στο παιχνίδι Οι ίδιοι να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των Ουκρανών πολιτών και των αμάχων στην Ουκρανία. Λέει, γιατί να το κάνουν οι Ερθιανοί, το κάνουμε εμεί. Γιατί να το κάνει ο ξένο, Γιατί να δολοφονεί ο ξένο ο Ρώσο τον Ουκρανικό λαό, Α το κάνει ο Ουκρανό, Α το κάνει το κράτο. Άμα το κάνει το κράτο είναι καλύτερα, δεν είναι αυτό, δεν ισχύει. Εκεί απευθύνομαι αφε, σε όλου του ε, κρατι, ε, κρατιστέ, του απανταχού κρατιστέ. Αν το κάνει το κράτο είναι καλύτερα, έτσι δεν είναι. Πολιτεία. Ωραία, α το κάνει λοιπόν το κράτο μα, μην, μην το κάνει ο Ρώσο που ποτέ το... Λένε το κάνει ήδη. Καταρχά, λένε οι ε, η δυτική ότι οι Ρώσοι ούτω ή άλλω χρησιμοποιούν αυτέ τι βόμβε διασπορά. Άρα τι γίνεσαι ίδιο με αυτού. Αν, αν χρησιμοποιούν ένα επικίνδυνο και απαγορευμένο όπλο, γίνεσαι σαν αυτό που κοροϊδεύει, σαν αυτό που καταγγέλει, σαν το δαίμονα που ε, ε, ε θε να ξορκήσει. Είστε δαίμονε προφανώ. Για να μην σα πω ότι ήδη χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί. Είχαν και πήραν και από του Άγγλου και τα λοιπά, αλλά το κάνουν στα κρυφά. Τώρα ουσιαστικά θα κλιμακώσουν, διότι είναι δημόσια η δήλωση ότι θα πάρουν τέτοιε βόμβε διασπορά. Αυτά μα είπε λοιπόν ο ο φωστήρα το φωτεινό παιδί της διεθνού διεθνούς σαρωτικής και εγκληματική και κανιβαλιστικής παγκοσμιοποίηση ο Σάλιβαν, ο οποίος λέει, είπε, πως, μάλιστα πρόσθεσε, ότι αυτές οι βόβες διασποράς θα έχουν ένα ρόλο γέφυρα που, που συγκινήθηκα σαν τις γέφυρες των λαών που προσβεύονται εσείς οι δικαιωματιστέ. θα έχουν ένα ρόλο γέφυρα σε αυτήν τη λέξη κλειδί οι οποίες θα, υποστηρίξουν το τακτικό πυροβολικό Τη της χώρας καθώς η, 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 ο Αμερικανικός στρατός ετοιμάζει και άλλες βόμβες και, άλλες, και άλλα ε, βλήματα ε, βλήματα ε, και όλμου για να του στείλει στην Ουκρανία. Δηλαδή, προσέξτε, η γέφυρα είναι το μεταβατικό. Δηλαδή, καθώ εμεί έχουμε ήδη ξεπουλήσει, έχουμε διώξει. Είναι σημαντικό αυτό να δείτε πώ λειτουργεί η βιομηχανία όπλων. Έχουν διώξει όλη τη καρταδούρα, ό,τι είχαν στι αποθήκε στα Αμερικανικά, το στόκ του, έχουν ξεστοκάρει, τα έχουν πετάξει στου Ουκρανού για να πάνε να χτυπήσει το κεφάλι του στον τοίχο με τα, με τα, σκονισμένα των Αμερικανών, αφού έχουν όλε οι, οι, οι βιομηχανίε όπλων που αποκύτρωνε ψωμάκι και η, αυτή η εγκληματική ομάδα στο, στο Λευκό Οίκο από τις βιομηχανίε όπλων. Αφού λοιπόν έχουν ξεστοκάρει, έχουν πουλήσει ό,τι σάπιο είχαν στον πάτο του βαρελιού, τώρα σου λέει συνεχίζουμε να φτιάχνουμε κι άλλα καινούρια για να βγάλουμε και από εδώ το, το το, το κέρδο μα, την προμήθειά μα και αυτέ οι εγκληματικέ βόμβε διασπορά, τι σημαίνει διασπορά, θα το αναλύσω περαιτέρω, αλλά φανταστείτε, είναι βόμβε οι οποίε πέφτουν και με το που πέφτει μια βόμβα, ανοίγει σε σημεία και διασπείρεται η ίδια η βόμβα και η ζημιά η οποία προκαλεί σε μια μεγαλύτερη ακτίνα, σε ένα μεγαλύτερο εύρο, με αποτέλεσμα να μην είναι στοχευμένε με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολλέ παράπλευρε απώλειε. Αυτό που ο Αμερικανοί ο Σάλιβαν, ο εγκληματία, αυτό το, το λαμόγιο, ε, αποκαλεί collateral damage, παράπλευρε απώλειε. Διότι δεν είναι στοχευμένε. Είναι διασπείρεται η ζημιά, διασπείρεται η βόμβα και η καταστροφή. Άρα λε, θα χτυπήσω εκεί που είναι ε, το αρχηγείο των Ρώσων, για παράδειγμα, και χτυπάω το νοσοκομείο παραδίπλα. Αλλά είναι μια παράπλευρη απώλεια, η οποία παράπλευρη απώλεια είναι ένα, ένα ρίσκο, μια θυσία. Πρέπει να την κάνουμε εμεί, να μην την κάνουν οι Ρώσοι. Εμεί σκοτώνουμε, εμείς σκοτώνουμε οι Ρώσοι του Ουκρανού πολίτε, να σκοτώνουν οι Ουκρανοί του Ουκρανού πολίτε, μάλλον το Κίεβο του Ζελένσκι, και είναι και μια γέφυρα μέχρι να ετοιμάσουμε το νέο προϊόν να πουλήσουμε και να βγάλουμε λεφτά στου Ουκρανού. Τι, 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 αγγελικά που είναι πλασμένο ο κόσμο, και πόσο θύμα τελικά έχει πέσει ο Ουκρανικό λαό με αυτό το καθεστώ το οποίο δεν το καταγγέλει κανένα. Πραγματικά δηλαδή την εγκληματική του πολιτική, ούτε οι Ρώσοι δεν είναι σε θέση να την αναδείξουν όπω πρέπει. Τώρα το, το γιατί ε, λοιπόν, η, ο Biden είπε την, στην, την, την Παρασκευή ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολη απόφαση. Είμαι σίγουρο ότι πρέπει να, πρέπει να έδωσε αυτή σου. Ε, αλλά πρέπει να το κάνουμε, λέει, γιατί οι Ουκρανοί ε, ε, ξεμένουν από, από πυρομαχικά και είναι πάλι αυτή η ιδέα του, του Σάλβαν, δηλαδή Εξωφανώ ο Biden δεν έχει ιδέα του τι γίνεται. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του. Όχι στην Ουκρανία. Ό,τι του λένε, λέει και ό,τι του λένε κάνει. Ε, και. Το Πεντάγωνο στηρίζει προφανώ απόλυτα. Ε, Οποιοδήποτε πέρα από. οποιαδήποτε ΜΚΟ ασχολείται με το αντικείμενο αυτό έχει καταδικάσει, είπαμε ακόμα και διεθνεί, και δυτικέ μάλλον ΜΚΟ όπω είναι η Διεθνή Αμνηστία, όπω είναι το Human Rights Watch, το παρατηρητήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το οποίο ε, 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 χαρακτήρισε αυτή την απόφαση καταστροφική των Αμερικανών, είναι, ε, είναι, δηλαδή δεν τα λέω εγώ που ε, από την αρχή έχω αναδείξει το πόσο εγκληματικό είναι ο ρόλο των Αγγλισσαξών και πώ ευθύνονται αυτοί πίσω από το, ουσιαστικά για τον πόλεμο, το λένε οι ΜΚΟ που στηρίζουν και συγκοντάρουν αυτά τα ψευτοδικαιωματικά για και κουραφέ, κουραφέξαλα. Αυτοί είναι που είναι από πίσω οι, οι, οι και ξαφνικά εμφανίζονται οι άνθρωποι του και η έμισή του να του καταγγείλουν. Φανταστείτε πόσο έχει ξεχυλώσει το πουλόβερ. Δεν, δεν, μπορεί να κρυφτεί πλέον αυτό που γίνεται. Και όλοι αυτοί, και θυμάμαι κάτι λακέδε, κάτι χαρτογιακάδε, κάτι ε, κάτι πιγκουίνους στην ελληνική τηλεόραση που λέγανε «Α, έτσι πρέπει» και ήμασταν με στην πλευρά της ιστορίας κάτι ε, πατακούλιδες, κάτι τον, τον Αλέξη, τον ε, Αμόρχοτο αμόρφωτο και τα λοιπά που λέγανε έτσι πρέπει να γίνει τώρα ή κάτι αναλυτές του, του, της, ε, των το, 10 cent ή του, της δεκάρας μάλλον ε, του, ή του δολαρίου του, 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 του αμερικανικού <χαι> γιατί ε, προφανώς έχουν ε, επαφές με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όλοι αυτοί λοιπόν πλέον καταλαβαίνετε πόσο έχουν εκτεθεί και θα έπρεπε για μένα, μετά από αυτές τις καταδίκες και από τις διεθνείς ΜΚΟ, να πούνε ότι πράγματι εδώ πέρα ε, τα ξεφτυλιστήκαμε, πράγματι έχει η Δύση τεράστια ευθύνη για ό,τι γίνεται. Είπε λοιπόν η, το Παρατήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι είναι απίστευτα ε, καταστροφικό αυτή η αυτή απόφαση για τους πολίτες, για τον άμεχο πληθυσμό και ότι ε, όταν οι νομοθέτες, το κογκρέσιο δηλαδή, ξεκινήσουν στην Αμερική να βλέπουν τις φωτογραφίες να εμφανίζονται πίσω ε, από ε, παιδιά τα οποία χάνουν τα χεράκια τους, τα ποδαράκια, τα κροτηριασμένα, ξέρετε, γιατί αυτό... Γιατί ουσιαστικά υπάρχει και ένα άλλο θέμα εδώ με τις βοηθές διασποράς. Εκτός του ότι δεν είναι στοχευμένες και διασπείρονται και κρίνονται και τα λοιπά, ε, όταν ε, Πολλές εξ αυτών, μετά τη διασπορά τους δηλαδή, αφού της ε, ε, γίνει η ρήψη και Υπάρξει διασπορά, πολλέ από αυτέ δεν εκρήγνεται. Και από τη στιγμή που πέσουν στο έδαφο και δεν εκραγούν, ουσιαστικά λειτουργούν σαν άρκε. Που άμα τι πειράξει, ακουμπήσει κτλ., τότε ενεργοποιούνται και ε, προκαλείται έκρηξη. Και προφανώ πάνε τα παιδάκια, τα ουκρανάκια για τα οποία, τα οποία θυσιάζει, θυμάστε τη λέξη κλειδί του Μητσοτάκη, θυσία στα τέμπη, τα οποία θυσιάζει ο Ζελένσκι σε αυτό το βωμό, το σατανικό βωμό του πολέμου, τον αγγλοσοξενικό. Θα δουν κάτι για αριστερό, θα δουν κάτι το οποίο δεν το έχουν ξαναδεί καινούριο, περίεργο κτλ. Και θα πάνε να παίξουν και δεν μπορώ να, να πω τη συνέχεια. Λέει λοιπόν η, το παρατηρητήριο ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων ο διευθυντή του στην Ουάσινγκτον, από την Ουάσινγκτον, ο κύριο Γιάγκερ, λέει λοιπόν ότι όταν δούνε οι βουλευτέ στο κογκρέσο τι φωτογραφίε με τα παιδάκια με, με, έχοντα χάσει. Έχοντα ακροτηριαστεί, βλέποντα γονεί και αυτού τραυματισμένου ή σκοτωμένου από τι δικέ μα αμερικανικέ βόμβε διασποράς, τότε νομίζω τότε θα συνειδητοποιήσουμε και θα ξυπνήσουμε για την τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή που αφορά, που πρόκειται να λάβει χώρα μετά με αυτή την αποστολή. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε εκεί, κρούμε τον κόσμο του κινδύνου. Πείτε το οπουδήποτε, κοινοποιήστε, κάντε ό,τι μπορείτε. Όσοι νοιάζεστε για τι ανθρώπινε ζωέ και δεν θέλετε δηλαδή, την εξέλιξη αυτού του ε, τραγικού σενάριου που ανάφερε ο, ο, ο διευθυντή τη ε, Human Rights Watch, για να σταματήσουμε το έγκλημα τώρα. Διότι είναι αδιανόητο αυτό που είπα να γίνει και δεν το καταγγέλει κανεί. Θοπεύουν και χαϊδεύουν όλοι. Και ο ΙΕ, θυμάστε τον ΙΕ. Ε. <laughs> και ο ΙΕ ε, ξυπνάει κι αυτό αναγκαστικά. Δεν είναι ένα, βρα... ένα ε, βραδικίνητο σώμα, ωστόσο δεν μπορεί παρά να πει ότι. Ε, είναι, μια, ε, ότι είναι ένα εξαιρετικά δυσμενέ σενάριο ε, το οποίο ε, όπως λέω η ΕΕ οι περισσότερες χώρες έχουν απαγορέψει τη χρήση αυτών των, των ε, όπλων δηλαδή οι βόβες διασποράς παραπάνω από 120 χώρες έχουν ε, υπογράψει τη σχετική σύμβαση που απαγορεύει τη χρήση τους μεταξύ των οποίων και είναι ατοικές χώρες Ποιε δεν είναι μέλη σε αυτή τη διεθνή συμφωνία απαγόρευση των όπλων αυτών, η Ρωσία και όμω η, η Αμερική και η Ουκρανία. Δηλαδή, χώρε που οτίθεται ότι νοιάζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη ζωή, είναι σαν αυτό που κατηγορούν και καταγγέλνουν, διότι προφανώ ε, μα εξαπατούν. Λοιπόν, ε, εκπρόσωπο του, Γκουτιέ, του Γκουτιέρε ο Γκουτέρε, αυτό το, αυτό το μίασμα, το τουρκόφιλο, αγγλόφιλο, αμερικανόφιλο μίασμα που έχουμε για γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, είπε, εκπρόσωπό του μάλλον είπε, ότι συνεχίζουμε να στηρίζουμε το σύμφωνο, τη Διεθνή Συμφωνία, για, η οποία απαγορεύει τι βόμβε και θέλουμε πράγματι να συνεχίσουν οι χώρε να ε, στηρίζουν αυτές, αυτό το σύμφωνο ε, και δεν θέλουμε να δούμε να χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους βόμβες επί του πεδίου. Επίσης η Γερμανία, που και αυτοί αν έχουν ξεπλύνει ή τι έχουν ξεπλύνει οι νεοναζί στη Γερμανία το, πόλεμο αυτό, είπαν ότι διαφωνούν με την αποστολή των βόμβων αυτών διασποράς στην Ουκρανία. Ε, το κάθαρμα, ξεκάθαρα, ούτε, όχι πολιτικό κάθαρμα, το κάθαρμα ο Στόλτεμπεργκ, αυτό το άλλο τρουκομίασμα και αμερικανομίασμα, ένας, ένας εμετικός, ένας, ένας δημόσιος κίνδυνος, ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να είναι πίσω από τα κάγκελα σε πηγάδι φυλακισμένος για τα εγκλήματά του, για το τι κάνει, τι έχει πει, τι έχει διευκολύνει που έχει οδηγήσει την ανθρωπότητα, ο Στόλτεμπερκ, ο Γενικό του ΝΑΤΟ, είπε, κοιτάξτε εδώ, μίασμα, ότι η Συμμαχία δεν θέλει να πάρει θέση στο ζήτημα. Το ότι θα πέσουν βόμβε σε άμαχο πληθυσμό, το ότι θα εκραγούν και θα πάνε παιδάκια και θα ακροτηριαστούν, δεν θέλω να πάρω θέση εγώ σε αυτό, δεν με αφορά. Διότι εγώ θέλω μόνο να σκοτώνω. Η μουρ θα πρέπει να είναι κόκκινη. Όποιο τον βγάζει από εδώ και που τον βγάζω στο φωτογραφία θα είναι κατακόκκινη Η φάτσα του γιατί είναι ματοβαμένη. Όχι τα χέρια του, η ψυχή του. Δεν με ενδιαφέρει, δεν παίρνουμε θέση, λέει. Το αφήνουμε στι εκάστοτε ε, ε, κυβερνήσει των χωρών με, μελών να ε, λαμβάνουν τι αποφάσει του. Ξευθυλισμένε. Ε, λέει ότι ήδη ε, χρησιμοποιούν τι. Ε, η Πόσταλντ παραδέχτηκε ότι και οι δύο πλευρέ, λέει μάλλον ότι και οι δύο πλευρέ χρησιμοποιούν τι βόμβε διασπορά, άρα και οι Ουκρανοί το κάνουν. Η διαφορά λέει είναι ότι μέχρι τώρα οι Ρώσοι τη χρησιμοποιούν σε ένα πόλεμο επιθετικό και εισβολή. Εν αντιθέσει, οι Ουκρανοί το χρησιμοποιούν για να υπερασπίσουν τον εαυτό του εναντίον τη επιθετικότητα Ρωσία. Δεν βγάζει καν νόημα, είστε τρελοί με αυτό που λέτε. Χρησιμοποιώ στη δική μου πόλη, στη Λάρισα, αμυνόμενο. Νάρκε και θα βομβαρδίζω τα σπίτια των πολιτών των Ελλήνων. Τι είναι αυτά που λε, δε Πού κάνει θυσίε, εσύ. Δηλαδή, ποιε ψυχέ θυσιάζει και πού. Τι είναι αυτά που λε, Σατανά. Τι είναι αυτά που λε. Εκφυλισμένε. Το παίζει και Ευρωπαίο. Ε, και ο διευθυντή του, Διεθν, του Διεθνού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ουάσιγκτον, διαφωνεί με το Σάπιο τον ε, εγκληματία του Στόλμπερ και λέει ότι δεν δικαιολογεί το γεγονό ότι χρησιμοποιεί η Ρωσία τέτοιου είδου όπλα, δεν λέει δικαιολογεί το ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν παραπάνω από του Ουκρανού. Τι είναι, αυτό είναι ένα λόγο το ότι χρησιμοποιούν οι Ρώσοι για να μην χρησιμοποιήσουν οι Ουκρανοί. Διότι δηλαδή έχει, τι, δηλαδή θα, γίνει η Ουκρανία, θα γίνει ένα αρκοπέδιο, ποιο θα, ποιος θα ζήσει εκεί. Αυτό είναι λόγο να μην γίνει. Κάθε τρελαθεί όλοι. Και πολύ καλά λέει. Σαλτάρατε, εκτό αν. Εκτός, όχι εκτό αν. Ακούστε το αυτό. Οι Ουκρανία, οι Αγγλοσάξονε και το σκιάχτρο που λέγεται Ζελνες και αυτή η σημαία που κουνάνε οι Αγγλοσάξονε και που είναι το, η μαριονέτα του, θέλουν να γίνει η Ουκρανία ουσιαστικά ένα απέραντο ναρκοπαίδιο. Ένα βάλτο να βουλιάξει ο Ρωσικό στρατό και ένα ναρκοπαίδιο, μια γη του κανένα, να μην μπορεί κανεί να ζήσει εκεί, για να είναι ένα αποστρατικοποιημένη, μια αποστρατικοποιημένη ζώνη που θα είναι τα, το, τα, τα σύνορα, α πούμε, το μέτωπο, το μέτωπο μεταξύ Δύση. Και Ρωσία αυτό θέλουν και το μας Ζελέ και έκανε πράξη αυτό το πράγμα στη χώρα του, και έχουμε βγει και το, το στηρίζουμε όλοι και λέμε Ζήτω στην Ουκρανία, ε, δόξα στην Ουκρανία. Λένε εδώ η Μτσοτακική κτλ. και έχουν κάνει μια, ε, μια ναρκοσκευημένη χώρα. Αυτό είναι. ένα Ναρκοπέδι, θα γίνει η Ουκρανία. Και ένα βάλτο όπω σα είπα, ε, νομίζω ότι φαίνεται ε, πω δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν τίποτα στην αντεπίθεση του Ουκρανοί και γι' αυτό τώρα τα παίζουν όλα για όλα εδώ, ακόμα και θέτοντα σε κίνδυνο του πολίτε του. Και όλοι, μα όλοι όσοι έχουν μιλήσει για το θέμα που δεν είναι ελεγχόμενοι από το, από, την... από Λευκό Οίκο, για παράδειγμα, το Μαξίμου είναι ελεγχόμενο από το Λευκό Οίκο, όσοι δεν είναι ελεγχόμενοι από το Λευκό Οίκο, σα πληροφορώ ότι έχουν δηλώσει ότι ε, αυτό είναι επικίνδυνο και θα οδηγήσει σε ανθρώπινες ζωές παρόλο που ακούστε λέει το Κίεβο έδωσε ε, διαβεβαίωση στην Ουάσιγκτον ότι θα χρησιμοποιήσουν τις βόμβες διασποράς ε, σε, με, με, τρόπο προσεκτικό για να ελαχιστοποιήσουν τη ζημιά στον άμαχο πληθυσμό όχι να την εκμηδενήσουν, όχι να μην υπάρχει να την ελαχιστοποιήσουν, να σκοτώσουμε λίγους πολίτες μας και αυτό το καθεστώς λέγεται δημοκρατικό και το στηρίζουμε οικονομικά. Αδειάσαμε όπλα από τα νησιά μα με το έγκλημα του Κούλι για να τα στείλουμε και του πρώην Υπουργού Άμυνα για να τα στείλουμε στα νησιά, να τα, να τα βγάλουμε από τα νησιά, επειδή αυτό μα είπαν και οι Τούρκοι, για να τα στείλουμε σε αυτό το καθεστώ. Τι να σα πω τώρα. Βγάλτε συμπεράσματα. Ε, σα είπα πώ λειτουργούν οι βόμβε αυτέ, οι μοβέ διασπορά. Σα είπα πώ τα παιδιά, τα παιδάκια ε, έχουν ε, την τάση, ακόμα και δεκαετίε μετά, ε, μετά από την ε, πάυση εχθροπραξιών και πολέμων, έχουμε παιδιά τα οποία είναι. Τραυματίζονται και ακροτριάζονται. Αυτό το έχουμε δει, για παράδειγμα, στο Αφγανιστάν. Δεκαετίε μετά, ιδίω τα εγκλήματα που κάνουν οι Αμερικανοί στο Αφγανιστάν και τα επαναλαμβάνουν εδώ, τώρα. Πολύ προφανώ κανεί δεν έχει αποφασίσει να το σταματήσει. Το 5% λέει, το ελάχιστο, είναι 5% το οποίο. Α, όχι, Ε, 5% λένε οι Αμερικανοί ότι αυτέ οι βόμβε δεν εκρήγονται και μένουν και μετά γίνονται ναρκε. Ωστόσο, οι ειδικοί, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονε, πραγματογνώμονε μάλλον στο Αφγανιστάν που προσπάθησαν να βοηθήσουν και τα παιδιά τα οποία ήταν ανθρώπινα θύματα, θύματα τη εισβολή και το καθεξή και να ε, τα ενισχύσουν οικονομικά, είδανε λέει μέχρι και 40% από αυτέ τι βόμβε να μην εκρήγονται. Δηλαδή, τα μισά που θα πετάει ο Ζελέσκι, σχεδ... σχεδόν τα μισά που θα πετάει ο Ζελέσκι σε μια κατοικημένη περιοχή θα είναι νάρκε για του κατοίκου του. Τι σα λέει αυτό για αυτό το καθεστώ, Τι σα λέει. Δηλαδή, μισό λεπτό τώρα κάπου εδώ. Δεν βγάζει νόημα να πούμε ότι είναι εγκληματικό καθεστώς. Δεν ξέρω αν είναι ναζί, αλλά είναι ή δεν είναι εγκληματικό καθεστώς. Δηλαδή τι, τι άλλο πρέπει να δούμε για να καταλάβουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι βάζουν σε κίνδυνο τους ίδιους του πολίτες. Τι, τι άλλο πρέπει να πούμε. Και το ίδιο μάλιστα είναι και στο Λίβανο, όπου από το 2006 την εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο πολεμούσαν τότε την Χεσμολά, και ιτήθηκε το Ισραήλ από τι Βολά, αλλά ε, χρησιμοποίησαν τότε οι Ισραηλοί, που εντάξει δεν έχουν, ε, χρησιμοποιούν τα πάντα οι Ισραηλοί. Στον Πρώτο Πόλεμο, που θα, θα χρησιμοποιήσουν και πυρηνικά, θυμηθείτε το. Ε, 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 χρησιμοποίησαν λοιπόν τότε βόμβε διασπορά και μέχρι και τώρα συνεχίζουν και υπάρχουν θύματα ε, στο Λίβανο, από του πολίτε εκεί του Λιβάνου, έχουν μέχρι και τώρα ε, ε, θύματα από αυτήν την επέμβαση του Ισραήλ, από το 2006 για να καταλάβετε πόσο επικίνδυνα παραμένει, πα, παραμένουν σε βάθο χρόνων και δεκαετιών αυτά, 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 αυτέ οι βόμβε. Ε, τώρα, δύο λόγια για το τι ΕΝΕΣΤΕ. Προφανώ δεν θα σταματήσει εδώ το θέμα. Προφανώ το επόμενο βήμα είναι η αν πάνε, θα πάνε και οι βόμβε τη Το επόμενο βήμα να πάει είναι να πάνε τα ε, α... Αμερικανικά F-16, τα α... μαχητικά αεροσκάφη είτε από του Αμερικανού είτε από άλλου αυτή είναι η επόμενη αναβάθμιση της, της διένεξης τότε οι, Αμεροί, οι, Ουκρανοί θα μπορούν να βάλουν με τα μαχητικά ροσκάφη και εντό του ρωσικού εδάφους εάν δείτε να βομβαρδίζονται ρωσικέ πόλεις νομίζω είναι αυτονόητο ότι θα, να... θα αρχίσουμε να βλέπουμε να βομβαρδίζονται με πυρηνικά όπλα χτυπάω πυρηνικά όπλα ουκρανικές πόλεις και προφανώς δεν τον νοιάζει ουδόλως τον Ζελέσκι, ο οποίο το πάει προ τα εκεί ξεκάθαρα, θα βγει να κάνει ένα σοου και να πει: Κοιτάξτε, είμαι συντετριμένο, να παίξει το θεα... θεατρίνο του άνθρωπο, να παίξει το ρολάκι του, να πει ότι είμαι συντετριμένο, μα ρίξαν πυρηνικά, στρίξτε μα παραπάνω, ένα και το καθεστώ μου, για να φάει, να φάει, να φάει. Έχει εξασφαλίσει το μέλλον και των τρισεγκώνων του με τι συμφωνίε που του έχουν κάνει για τι υποσχέσει που έχει από του δυτικού. Έχει θυσιάσει όλο το λαό του και προφανώ το ίδιο κάνουν και οι αγγλοσάξονε. Να πούμε τώρα την αυτό που γίνεται για να ξέρουμε τι μα περιμένει, να πάρουμε τι προφυλάξει μα αντίστοιχα. Ε, αν σα το βίντεο, πατήστε μου αρέσει. Εντάξει, Το θέμα δεν είναι ωραίο προφανώ, αλλά πρέπει να ξέρουμε και να περιμένουμε και να παρακολουθούμε το ζήτημα σίγουρα για να δούμε πώ αλλιώ θα κλιμακώσουν οι αγγλωσσέ σε αυτόν τον πόλεμο. Αν θέλετε να με ενημερώσετε για το επόμενο βίντεο, πατήστε εγγραφή στο κανάλι και... Και... και πατήστε και το καμπανάκι. Και κοινοποιήστε το βίντεο στου νέου και φίλου, ώστε όλοι να δουν τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει και δεν ακούγεται τίποτα. Ε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Θα σα αφήσω με τη δήλωση τη Διεθνή Αμνηστία, μια δυτική οργάνωση που είχε αναδείξει τα εγκλήματα των Ουκρανών κατά τον ίδιο των πολιτών του, μέχρι που του τράβηξαν τα αυτοί οι Αγγλοσάξονε και ανασκεύασαν λίγο, αλλά δεν κρύβεται ε, το πόσο εγκληματικό είναι το καθεστώ Ζελένσκι. Τι είπαν τώρα λοιπόν για αυτή την απόφαση τη μεταφορά ε, αυτών των όπλων, είπε ότι αυτό, αυτό το, είναι ένα βήμα προ τα πίσω, το οποίο υπονομεύει τις ουσιαστικές προσπάθειες που έχουν γίνει από τη διεθνή κοινότητα για να προστατευθούν οι πολίτες της Ουκρανίας και ο άμαχος πληθυσμός από τέτοιους κινδύνους και κατά τη διάρκεια και μετά την λήξη διενέξεων και πολέμων. Άρα προφανώς οι Αγγλοσάξονες μας λέει εδώ η Διεθνής Αμνηστία, που ξαναλέω δεν είναι αντικειμενική, με αυτή την απόφαση πάνε πίσω, οπισθοδρομούν τις προσπάθειες που έκανε η ανθρωπότητα να μην θρυνούμε θύματα και κατά τη διάρκεια Ανθρώπινε ζωέ, αμάχου εννοώ και κάτι διάρκεια τον πολέμου, αλλά και σε μετέπειτα χρόνια και δεκαετίε. Αυτό κάνει ο εμπεριαλισμό του ΝΑΤΟ να καταλάβουμε τι είναι για να το λέμε με το όνομα του.